Βαρύς είναι ο φόρος αίματος στους δρόμους της Κρήτης. Με διαφορά λίγων ωρών έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι στην άσφαλτο του νησιού. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε από τον Ταβρονί Τιχανίων τα ξημερώματα της Κυριακής έναν 46χρονο άνδρα, ο οποίος ήταν ήδη νεκρός σύμφωνα με τις πληροφορίες. Είχε προηγηθεί πρόσκρουση σε στήλο της ΔΕΗ, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε η μοτοσικλέτα του σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Κάνω μια δουλειά στην οποία είμαι μέσα στην κίνηση όλη μέρα. Τα μάτια μου έχουν δει πάρα πολλά. Αν προσέχεις, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Δεν πρέπει να μιλάμε στο κινητό, να κοιτάμε, να φοράμε ζώνη ασφαλείας, να μην τρέχουμε. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, τα περισσότερα θανατηφόρα σημειώνονται από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έως και τα ξημερώματα της Δευτέρας. Τα 14 από τα 22 συνολικά τροχαία δυστυχήματα της φετινής χρονιάς στο νησί έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων ημερών. Πίνουνε, ειδικά Σαββάτα βράδυ, ας πούμε, που δουλεύουμε εμείς νύχτα, πάρα πολύ ψωμένοι. Έχω δει σε περιστατικό μπροστά μου να κατεβαίνει κάποιο στην έβανση, να παίρνει τρία αυτοκίνητα παραμάζωμα, να παίρνει την έβανση ανάπου να την ανεβαίνει πάνω, έτσι και μετά να ξαναγυρίζει κάτω, να παίρνει άλλα δύο αμάξια έξω από τα δικαστήρια και να σκόνται να φύγει, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Χαρακτηριστικά μια μέρα που πέρασε μια κυρία από εδώ πέρα ανάποδα το δρόμο, στο αντίθετο ρεύμα. Κατέβηκε μέχρι το κυκλικό και μετά ξαναγύρισε πίσω. 22 νεκροί στην Κρήτη από την αρχή του έτους. Ένας άνδρας, μόλις 32 ετών, εξέπνευσε μετά τη σφοδρή πρόσκρουση σε κολόνα και την ανατροπή του οχήματός του στην είσοδο της Χερσονήσου τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Είναι ο 10ος στο Ηράκλειο, με τον ομό να έχει τη φετινή πρωτιά, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία. 8 στα Χανιά, 4 στο Ρέθυμνο, κανένας στο Λασίθι. Δυστυχώς η Κρήτη παραμένει πρωταθλήτρια σε όλη την Ευρώπη, ως περιφέρεια σε όλη την Ευρώπη, στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Πρέπει να προσέχουμε, ιδιαίτερα στην καλοκαιρινή περίοδο που η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αλλά συνάμα όμως να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, έτσι ώστε να υπάρξει έστω μέσω μακροπρόθεσμα μια βελτίωση στους δείχτες. Υπερβολική ταχύτητα, νεκοπελιά, και η προσπέραση τώρα, ειδικά με τον τουρισμό, τώρα που οι τουρίστες έχουν μάθει σε άλλο στυλ οδήγησης, ας πούμε, και πάνε μέσα στη μέση. Και εμείς, βλέπετε, οι δρόμοι είναι στενοί εδώ πέρα και άλλοι βιάζονται να πάει, χάνουν το αεροπλάνο για αυτά. Να μιλάει ο άλλος ή άλλη στο κινητό, και από εκεί που να είμαι εγώ στο αριστερό ρεύμα να μπαίνει σφήνα στο αριστερό και πηγαίνει αργά. Η πλειοψηφία των νεκρών στους δρόμους της Κρήτης από την αρχή του έτους έως και σήμερα είναι άνδρες. Ενώ μία είναι η γυναίκα που έχει χάσει τη ζωή της σε τροχαίο, σύμφωνα με τον Εθελοντικό Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων. Το ίδιο διάστημα πέρυσι, οι νεκροί στους δρόμους του νησιού ήταν περισσότεροι και συγκεκριμένα 33.